Με αφορμή μια ελληνική ταινία, το Ρεμπέτικο. Το περίεργο είναι πως οι φίλοι της Ελλάδας θα ανακαλύψουν το ρεμπέτικο τραγούδι μέσα από τα έντεχνα τραγούδια της ταινίας που έγραψε ο συνθέτης Σταύρος Ξαρχάκος. Το 1957 είναι η πρώτη χρονιά που στην Ελλάδα αποσύρονται οι παλιοί δίσκοι 78 στροφών, οι πλάκες όπως τις λέγανε. Είναι η χρονιά που θα διαδοθεί πια το νέο σχήμα δίσκου που είναι σε 45 ή 33 στροφές και high fidelity όπως τις λέγανε, δηλαδή υψηλής πιστότητος. Είναι η ίδια χρονιά που θα δημιουργηθούν οι συλλέκτες αυτών των παλιών δίσκων και ιδιαίτερα λάτρεις του ρεμπέτικου τραγουδιού που θα εξελιχθούν σε μελετητές και ερευνητές του ρεμπέτικου τραγουδιού και θα τους ονομάσουν γι' αυτό ρεμπετολόγους. Το 1969 ο Ηλίας Πετρόπουλος εκδίδει την πρώτη του συλλογή που έχει τον τίτλο «Το ρεμπέτικο τραγούδι». Από τότε ως σήμερα, ύστερα από τις απανωτές αναβιώσεις εντός και εκτός εισαγωγικών του ρεμπέτικου τραγουδιού, ύστερα από εκατοντάδες βιβλία και άρθρα γύρω από το ρεμπέτικο τραγούδι, ύστερα από χιλιάδες ανατυπώσεις και επανεκτελέσεις παλιών ρεμπέτικων τραγουδιών, ύστερα από αφιερώματα ατελείωτα σε ραδιόφωνο και τηλεόραση, σήμερα πια η σύγχυση είναι πλήρης. Για ρεμπέτικο, ξεκίνησε κάπου εκεί στη δεκαετία του 20, Μαργαρίτα. Κρυφά, Αλέξ, παράνομο. Σταύρος Ξαρχάκος, Κώστας Φέρης, Γιώργος Ταλάρας, Στουθόμου. Η σύγχυση γύρω από το τι είναι ακριβώς το ρεμπέτικο τραγούδι σήμερα πια έχει πάρει ολυμπιακές διαστάσεις. Ό,τι θα πεις για το ρεμπέτικο γενικότερα για κάθε θέμα, λαογραφικό, αυτό είναι το επάγγελμά μου, δεν είμαι γιατρός, δεν πρέπει να το πιστεύεις. Αν το πιστεύεις σημαίνει ότι είσαι βλάξ, καθηγητής πανεπιστημίου. Πρέπει να το πιστεύεις και να μην το πιστεύεις και μέχρι που να πεθάνεις να το ψάχνεις. Και όλο αυτό να το βλέπεις πάντα μέσα μια ομίχλη. Δηλαδή μπορεί να είναι έτσι, αλλά μπορεί να είναι και εντελώς διαφορετικά. Τώρα, μια ιστορικοκοινωνική έρευνα γύρω από τα θέματα αυτά θα ξεκαθάριζε πολύ τα πράγματα για τα οποία εμείς τώρα παλεύουμε ψάχνοντας ανάμεσα σε πληροφορίες, εικασίες, ανιχνεύσεις διαφόρων στοιχείων, βιογραφικών και λοιπόν πολλών. Και συχνά καταλήγουμε και σε αυθαίρετα συμπεράσματα. Για την ετυμολογία της λέξης ρεμπέτικο έχουμε να αντιμετωπίσουμε αφενός μεν την ενοχλημένη ευαισθησία των αστών και της συντήρησης και από την άλλη
την αλλεργική απέχθεια της εκάστοτε επίσημης αριστεράς. Εμείς όμως θα επιλέξουμε την ερμηνεία εκείνη που δίνει στη λέξη ρεμπέτικο τη ρίζα ρέμβο, ηρέμβομαι, ηρέμπομαι, ηρεμβάζω, που σημαίνει πλανώμαι ή περιπλανώμαι ασκόπως ή αφήνω τη φαντασία μου να περιπλανηθεί. Αν όμως το ρεμπέτικο τραγούδι είναι το τραγούδι της περιπλάνησης, τότε άραγε ποιος ήταν ο πρώτος περιπλανόμενος ραψοδός ή ραψοδός της περιπλάνησης. Ομοιρού Οδύσσια, άνδρα μη ένεπε μούσα πολύτροπον, ως μάλα πολλά πλάνκ. Τον άνδρα τον πολύτροπο, τραγούδησέ μου μούσα, που περισσά πλανήθηκε, σαν γούρσεψε τη στρία στο ιερό κάστρο. Και πολλών ανθρώπων είδε πόλεις και γνώμες γνώρισε. Και έπαθε πλήθος συμφορές στα πέλαγα, ζητώντας πως την πατρίδα του σώος να γυρίσει μαζί με τους συντρόφους. Πανδουρίδα εμφανίζεται στην Ελλάδα περί τον 7ο π.Χ. αιώνα. Αναφέρεται ότι ήδη υπάρχει σημαντική διάδοση της πανδουρίδας τον 7ο π.Χ. αιώνα. Πλην όμως, πιθανότητα επειδή η πανδουρίδα προσφέρει μεγάλες δυνατότητες στο χειριστή της για να κάνει πολύπλοκα μελίσματα, δεν είναι γεννημένο εδώ και είναι επίσακτο, θεωρείται ακατάλληλο για να παίξει ακαδημαϊκή μουσική, να παίξει σοβαρή μουσική. Οι ιεραστές της πανδουρίδας, οι μπουζουκόφιλοι, έτσι, επιπλήττονται, θεωρούνται πρόσωπα οριακά, έτσι, μέσα στην κοινωνία. Και όταν αυτά τα πρόσωπα, όπως ο Φίλιππος, ο δεύτερος ο Μακεδόνας, ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι εραστής των μελωδιών που εκτελούνται με πολλές μάλιστα πανδουρίδες διαφόρων μεγεθών και με αυλούς κτλ, εκεί πλέον θεωρείται κατάπτυστος. Είναι σαν να λέμε ότι ξημεροβραδιάζεται στα μπουζούκια και την χάνει κριτικής δρυμητάτης από τους πολιτικούς τους εχθρούς. Η Νότια Ελλάδα, μεταξύ άλλων, επέκρινε τον Φίλιππο για τις μουσικές του προτιμήσεις.